θεωρητικά ανοιχτά, αλλά στην πράξη κλειστά πολλά ξενοδοχεία 12 μήνες λειτουργίας στο Ηράκλειο, τα οποία μπορεί να είχαν τη δυνατότητα να ανοίξουν σήμερα 1 Ιουνίου, όμως αποφάσισαν να μην ξεκλειδώσουν τις πόρτες τους ακόμα. Εργαζόμενοι και επιχειρηματίες ετοιμάζονται πυρετωδώς για το άνοιγμα των ξενοδοχείων, ακόμα και λίγες ημέρες αργότερα, και εφοδιάζονται με όλα τα απαραίτητα μέσα. Είναι ενδεικτική η σημερινή ημερομηνία, δεδομένου ότι δεν υπάρχει τουρισμός και ελπίζουμε να ανοίξουμε στις επόμενες ημέρες. Προετοιμαζόμαστε κυρίως για τα πρωτόκολλα αυτή τη στιγμή, τα οποία θέλουν αρκετή δουλειά. Για κάποια άλλα ξενοδοχεία 12 μήνες λειτουργίας του Ηρακλείου, εντωμεταξύ, το restart έγινε. Το αντισηπτικό στην υποδοχή και η μάσκα για τους εργαζόμενους είναι το σκηνικό που συναντά κανείς μπαίνοντας στην ξενοδοχειακή μονάδα. Νομίζω πως είναι σωστή κατεύθυνση τα πρωτόκολλα. Έχουν τη δυσκολία τους. Το πιο μεγάλη δυσκολία είναι ότι οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει να κάνουν τη δουλειά τους με κάποιο τρόπο, όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο οι ξενοδοχοί πάλι. Δυστυχώς πρέπει να έχουμε κάποια συγκεκριμένες αποστάσεις. Ίδια είναι η κατάσταση και στα Χανιά. Κάποιοι επιχειρηματίες άνοιξαν τα ξενοδοχεία τους με ευαγγέλιο τα υγειονομικά πρωτόκολλα, περιμένοντας τους πρώτους επισκέπτες. Στην αντίπερα όχθη είναι και εκείνοι που δίστασαν να προβούν σε αυτή την κίνηση σήμερα, οπότε αποφάσισαν να το κάνουν σε λίγες ημέρες. Ο Ιούνιος από πλευράς κρατήσεων δεν είναι καλός. Ο λόγος που ανοίξαμε δεν είναι γιατί έχουμε ψηλή πληρότητα, ικανοποιητική πληρότητα. Ανοίξαμε γιατί το θέλαμε πραγματικά. Δεν ανοίξαμε γιατί δεν ήμασταν έτοιμοι και δεν είχαμε και αρκετές κρατήσεις για να ανοίξουμε. Οπότε επιλέξαμε να ανοίξουμε 12 Ιουνίου. Τα μηνύματα για το πώς θα κυλήσει η σεζόν, που σιγά σιγά και με δειλά βήματα ξεκινά, είναι διφορούμενα, αλλά οι ξενοδόχοι φαίνονται συγκρατημένα αισιόδοξοι.